Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε, όπως άλλοι και ο Δημήτρης. Δημοτικός κινηματογράφος Σινέμα Νάκια, 13 Οκτωβρίου, Βρεβενά. Πρωθυπουργείο Πολιτισμού, Γραφείο Υπουργού, Τμήμα Κινηματογραφίας, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα. Πρωθυπουργό Πολιτισμού, Γραβενά, έτος σωτήριων, 1995. Αγαπητέ μου φίλε, χαίρετε. Σχεδόν ποτέ δεν ξεκινώ διαφορετικά κάποια επιστολή μου, γιατί η λέξη φίλος δείχνει μια εξαίρετη ψυχική κατάσταση και μια σπάνια ιδιότητα. Ενώ η λέξη χαίρετε είναι η ωραιότερη αντιφώνηση που έχει εκφέρει ο άνθρωπος. Σου γράφω μετά από χρόνια στεγνής και ασύντακτης μοναξιάς. Προχθές που λες, έκατσα να δω στην τηλεόραση τον Captain Hook, του μεγάλου παραμυθιά του 20ου αιώνα, του Steven Spielberg. Ίσως για κάποια στιγμή αναπόλυσα τα παραμύθια των αδελφών Grimm, του Hans Christian Andersen, τα μαγευτικά παραδοσιακά παραμύθια της γιαγιάς μου και ακόμα τα κλασικά εικονογραφημένα, τον Σούπερμαν, τα διαστημικά, τα διαπλανητικά, τον Αστερίξ, τον Μπλεκ και το μεγάλο παραμύθι της παιδικής μας ηλικίας, το μικρό ήρωα. Ξέρεις, θυμάσαι, Γιώργος Θαλάσσης, Κατερίνα, ο ηρωικός Πίδας, ο Διαβολάκος και οι άλλοι φίλοι μας που έφτιαχνε ο Θάνος Αστρίτης. Τότε που όλα ήταν σε ανθρώπινα μεγέθη, τότε που όλες οι στιγμές είχαν παράθυρα και μικροί, μεγάλοι, είχαμε πάντα την πιθανότητα απόδρασης. Δεν κατάφερα όμως ούτε για μια στιγμή να πετάξω μέσα από την οθόνη και να καβαλήσω τον άνεμο. Κάτι που είχε γίνει μερικά χρόνια πριν όταν είδα το μεγάλο αυτό παραμύθι στο Σινέα Χίλιον. Έτσι λοιπόν αποζήτησα με θηριώδη θέληση τη μαγική τέχνη. Την τέχνη που καλύτερα από όλες κατανοεί την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία. Και γι' αυτό μπορεί μόνο να λειτουργήσει σε αίθουσες ως ύψιστο κοινωνικό γεγονός. Την τέχνη που είναι πραγματικά υπαίτια για το φεδιό των μεγάλων παραμυθάδων. Την τέχνη αυτή που με την εμφάνισή της σηματοδότησε τον πολιτισμό του 20ου αιώνα. Ενός αιώνα που 4 χρόνια πριν την τρίτη χιλιετία δείχνει πως απέκαμε και δεν γνωρίζουμε με ασφάλεια τι θα μας κληρονομήσει, μιας και απουσιάζουν οι μεγάλοι στοχαστές φιλόσοφοι από την παγκόσμια σκηνή. Αυτοί που θα ερμηνεύσουν την μεταβιομηχανική κοινωνία. Πολλά και κουραστικά ίσως σου γράφω, αλλά η μοναξιά μου είναι απόλυτη. Σαν το συνέστημα που πουλιέται στα καρότσια, σαν την αγάπη όταν πουλιέται και αγοράζεται σε προγαμιαίες δωρεές. Η μικρή μας πόλη, λοιπόν, αισθάνομαι πως έχει τεράστια ανάγκη. Και αν θα διψάσεις, θα σου στύψω το σύννεφο, γράφει ο μεγάλος μας ποιητής τραγουδοποιός Νίκος Γκάτσος. Αισθάνομαι, λοιπόν, φίλε μου, πως έφτασα σε απόλυτη, άνυδρη εσχατιά. Και πρέπει να μου στύψεις το σύννεφο. Θα ήθελα λοιπόν στα Γραβενά ένα σινεμαδάκι και ένα μικρό φουαγέ, ένα καφενεδάκι να ενώνω τη σκέψη μου με τους φίλους μου, με τους διπλανούς μου. Ξέρω πως εσύ μπορείς και ξέρεις, δεν είσαι ανυποψίαστος. Ξέρεις, έχω και ένα ακόμη σοβαρό λόγο. Στη γη μου γεννήθηκαν οι μυθικοί αδελφοί Μανάκια. Το σινεμά είναι βαλμένο στην κυταρική μου μνήμη. Έχεις δει τις θαυμάσιες υφάντρες της Αβδέλας? Ας είναι.
Γνωρίζω άριστα πως μιλάμε τους ίδιους κώδικες επικοινωνίας. Και φτάνει για να συνεννοηθούμε, όπως παλιά, ένα μπουκάλι, ένα σημείωμα, η θάλασσα και ένα χάδι ανέμου. Θα το πάρεις το μήνυμα. Έχει γεια. Με φιλία και καρτερία, ένας οποιοσδήποτε από όλους μας.